Ρώμη, Σάντα Μαρία Κοσμεντίν, και μπροστά στην εκκλησία υπάρχει μια πλατεία και είναι αφιερωμένη τρεις μικροί ναοί. Σάντα Μαρία Κοσμεντίν είναι 6ου και 7ου αιώνα. Η κρίνη η οποία βλέπουμε είναι το 1715 μπροστά στην εκκλησία, και ο πρώτος ναός είναι στον ποτάμι Θεοπορτούνος αφιερωμένος, καθώς και ο στρογγυλός ναός, τον οποίον βλέπουμε, είναι αφιερωμένο στον Ηρακλή Νικητή. Πάλι η ωραία κρίνη φωντάνα των Μπιτσακέρι και Μωράτη 1715 υποβαστάζουν τη λεκάνη Τρίτονες. Η εκκλησία Σάντα Μαρία Κοσμεντίν 6ου και 7ου αιώνα, και πάλι ο στρογγυλός ναός του Ηρακλή Νικητή 2ου αιώνα π.Χ. Και ο μικρός ναός των Θεοπορτούνους προστάτης των λιμανιών και των ποταμών της Ρώμης, και πάλι η ωραία εκκλησία 6ου 7ου αιώνα, το οικοδομστάσιο είναι ρωμανικό 12ου αιώνα. Η εκκλησία κτίστηκε από Έλληνες Βυζαντινούς τον 6ο και 7ο αιώνα και συμπληρώθηκε τον 8ο αιώνα κατά τις οικονομαχίες στο όμορφο καμπαναριό 12ου αιώνα, στον πρόνα τον οποίο υπάρχει το στόμα της αλήθειας Μπόκα Τέλα Βεριτά, όπου ορκίζονταν οι Ρωμαίοι, και βλέπουμε το όμορφο εσωτερικό της τρίκλη της βασιλικής με ένα όμορφο δάπεδο των Κασμάτι 12ου και 13ου αιώνα. Ήταν η οικογένεια που έφτιαχνε τα όμορφα δάπεδα στις εκκλησίες της Ρώμης, και καθώς βλέπουμε το εσωτερικό του ναού που είναι ο Σολέας, και πάνω στο Σολέα είναι ο Άμβωνας, και ο Άμβωνας των Ευαγγελίων του Κηρύγματος, και ο Άμβωνας, ο οποίος είναι δύο Άμβωνες, ο ένας είναι για το Ευαγγέλιο και ο άλλος είναι για το Κήρυγμα. Η εκκλησία έχει δοθεί σε καθολικούς Ορθόδοξους Συσσύριους, τους λεγόμενους Ουνίτες, και όταν είχα πάει ήταν Κυριακή και γινόταν η λειτουργία. Καθώς βλέπουμε το όμορφο κυβόριο της Αγίας Τραπέζης, έχει γοτθικά στοιχεία και έχει γίνει το 1294, 13ος αιώνας, και η στέγη του ναού είναι ξυλόστεγος. Είναι βέβαια ανακατασκευασμένη τώρα, και τον περασμένο αιώνα έγινε και μια αποκατάσταση του ναού. Ο ναός έχει χτιστεί επάνω σε μεγάλα ιερά του Ηρακλή και της περιοχής, καθώς ήταν και λιμάνι περιοχή στον Τίβερη που φέρανε εμπορεύματα στην Ρώμη, και υπήρχαν πολλά ιερά, καθώς βλέπουμε τις κόγχες της προθέσεως. Πάλι η ωραία Αγία Τράπεζα, το 1294 το κυβόριο της Αγίας Τραπέζης, και πίσω υπάρχει και ένας όμορφος θρόνος. Η εκκλησία, όπως είπα, έχει δοθεί στους Σύριους Ουνίτες Καθολικούς, λειτουργούν κατά το Βυζαντινό Ορθόδοξο τρόπο, αλλά είναι καθολική βέβαια, και υπάρχει και το τέμπλεο της εκκλησίας, το οποίο είναι 12ου αιώνα, η ώρα της λειτουργίας. Είναι πάρα πολύ όμορφη στιγμή, συγκίνηση, καθώς η λειτουργία γινόταν και στα ιταλικά και στα ελληνικά, το μεγαλύτερο μέρος, και στα ιταλικά και στα αραβικά. Πάλι βλέπουμε το εσωτερικό του ιερού. Στο Σολέα υπάρχουν δύο άμβωνες, ο ένας είναι για το κήρυγμα και ο άλλος για την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Αυτός είναι για το κήρυγμα, όπως βλέπουμε, και υπάρχει και το πασχαλινό κερί που το ανάβανε κατά τις τελετές των Μεσαίωνα, και όλα αυτά είναι από τον 6ο και 7ο αιώνα, είναι τα πιο αυθεντικά στοιχεία της βασιλικής Σάντα Μαρία Κοσμεντίν, τα οποία είναι από τον 6ο και 7ο αιώνα, με πολλές συμπληρώσεις ανά τους αιώνες που περνούν. Η εκκλησία ήταν και αγαπημένη εκκλησία δύο παπών, του Γελασίου και του Ουρβανού, των πρώτων παπών, γύρω στο 1100 και 1150. Πάλι βλέπουμε τους δύο όμορφους άμβωνες, του Κηρύγματος και του Ευαγγελίου, το εσωτερικό του Σολέα, η Πασχαλινή Λαμπάδα, και το κυβόριο έχει γίνει τον 13ο αιώνα, όπως φαίνεται στην εκκλησία μέσα. Οι τοιχογραφίες της αψίδας του ιερού είναι του 12ου αιώνα, 13ου αιώνα, καθώς υπάρχει και μια ψηφιδωτή παράσταση της προσκύνησης των μάγων της Γεννήσεως του 758 αιώνας. Πάλι βλέπουμε στιγμιότυπα
της λειτουργίας, καθώς είχα πάει, γινόταν Κυριακή πρωί, είχα πάει στο ναό και γινόταν λειτουργία από τους Ουνίτες Καθολικούς Ορθόδοξους της Συρίας και έγινε μεγάλος λίτρωγος. Εδώ είναι η είσοδος του Ευαγγελίου στο ναό, και καθώς μετά ακολουθεί και η είσοδος των τιμίων δώρων κατά την τελετή της Ορθοδόξου Παραδόσεως, αλλά όπως είπα δεν είναι Ορθόδοξη πραγματική, είναι καθολική με το Ορθόδοξο τελετουργικό, το τέμπλο της Εκκλησίας, γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Εγώ βέβαια συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί μου άρεσε και τότε λειτουργούσε ο ναός. Η Σάντα Μαρία Κοσμητίν είναι ένα κόσμημα της Ρώμης, αρχαίος ναός της Ρώμης, και φαίνεται, εδώ είναι τη στιγμή που ο ιερέας λέει το Κυριακό Κήρυγμα, και από ό,τι κατάλαβα μιλούσε για τη σφαγή των χριστιανών που κάνουν οι μουσουλμάνοι στη Συρία και στις αραβικές χώρες. Και εδώ είναι η δεύτερη είσοδος που μπαίνουν τα δώρα, δεν είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Άγιος Σάρτος, ο οποίος θα γίνει σώμα Χριστού, είναι η λεγόμενη μεγάλη είσοδος των μυστηρίων. Προπορεύονται τα φανάρια, ο Σταυρός και το Συλλήτουργο θα επακολουθήσει. Οι ιερείς που βλέπουμε είναι Ρωμαίοι, Ιταλοί, καθώς και ο ιερέας ο οποίος θα κάνει την τελετή είναι μάλλον Σύριος Άραβας Ουνίτης. Στο ναό έχουν χρησιμοποιηθεί αρχαία υλικά από τα ιερά που προϋπήρχαν του ναού στο σημείο αυτό, καθώς υπήρχε ναός του Ηρακλή και ναός του Θεού Πορτούνους, Θεός Ρωμαίος, Θεός που ήταν που προστάτευε τα λιμάνια και τα ποτάμια. Η τελετή προχωρεί, η Θεία Ευχαριστία, στην όμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία in Κοσμητίν, το ωραίο δάπεδο της εκκλησίας, 13ος αιώνας. Ήταν μια οικογένεια στη Ρώμη που ψηφοθετούσε, έφτιαχνε τα δάπεδα των εκκλησιών, όπως Σάντα Μαρία Ματζιόρε, και φαίνονται και έχουν διατηρηθεί άριστα, είναι περίπου 800 ετών αυτά τα δάπεδα, και έχουν βάλει και ωραία μάρμαρα, πορφυρίτης μάρμαρος. Αυτό το κεντρικό μοτίβο πιθανόν είναι και ο συμβολισμός των πέντε άρτων, καθώς υπάρχει στο Άγιον Όρος και λένε είναι ο συμβολισμός των πέντε άρτων. Οπωσδήποτε βυζαντινά, πάρα πολύ τέχνης και πάρα πολύ καλής δουλειάς. Ο Σολέας είχε τελειώσει λειτουργία και πάλι φαίνονται τα ωραία δάπεδα, το ωραίο δάπεδο Σάντα Μαρία in Κοσμητίν, από τους ομορφότερους ναούς της Ρώμης, η οροφή της εκκλησίας, ξυλόστεγος βασιλική. Τις μπαρόκ διακοσμήσεις τις έχουν αφαιρέσει και φαίνεται το μεγαλείο του ναού, και εδώ καθώς φαίνονται και οι αρχαίες κολόνες, η μία είναι μελούκια, αυλακωτή, και η άλλη είναι από το σκληρό μάρμαρο των βασάλτη. Εδώ φαίνεται η λεκάνη του αγιασμού που γίνονται και οι βαπτίσεις των μικρών παιδιών του βαπτιστήριου, μια εικόνα ορθόδοξη της Παναγίας με τα καντιλέρια, πάλι το βαπτιστήριο όπως βαπτίζονται τα μικρά παιδιά στην εκκλησία. Και αυτή είναι η βυζαντινή η εικόνα της γεννήσεως, είναι το 758 αιώνας, και πάλι ολόκληρο το εσωτερικό της εκκλησίας της Σάντα Μαρία Κοσμητίν.